Δεν ξάφνιασαν κανέναν οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε συνέντευξη που παραχώρησε, όπου μίλησε για τη σημερινή κατάσταση αλλά και για την απόφαση να μείνει κλειστή η εστίαση και οι μετακινήσεις από νομό σε νομό. Εδώ και μέρες ήταν σχεδόν σίγουρο ότι οι επιστήμονες είχαν ζητήσει να υπάρχει παράταση του κλεισίματος σε όλες τις επιχειρήσεις εστίασης αλλά και απαγόρευση των μετακινήσεων, καθώς ο φόβος είναι υπαρκτός και ο αριθμός των νεκρών δεν αφήνει κανένα περιθώριο για χαλάρωση και φυσυχασμό. Η πόλη των Ιωαννίνων αλλά και συνολικά ο νομός, που είναι άλλωστε από τους πιο δημοφιλείς για τις χριστουγεννιάτικες γιορτές, θα μείνει κλειστός όπως και όλη η χώρα. Τα Χριστούγεννα δεν θα μοιάζουν με άλλες χρονιές και όλα φαίνεται ότι θα είναι ήσυχα. Τα προβλήματα υπαρκτά για τη δική μας περιοχή, καθώς τα έσοδα από την περίοδο των γιορτών αποτελούσαν τα προηγούμενα χρόνια ανάσα για εκατοντάδες επιχειρηματίες. Η απώλεια εσόδων είναι δεδομένη και σημαίνει ότι θα χρειαστεί από πλευράς όλων των φορέων να κάνουν σοβαρές ενέργειες για να στηρίξουν επιχειρηματίες και κλάδους. Ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ, στον απόϊχο της συνέντευξης του Προέδρου της Κυβέρνησης, ρωτήθηκε για την όλη κατάσταση. Ο κ. Ελισάφ υποστήριξε ότι ήταν αναμενόμενες και λογικές οι ανακοινώσεις από πλευράς του Πρωθυπουργού, καθώς οι συνθήκες και ο αριθμός των κρουσμάτων και των διασωληνωμένων δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για άλλες αποφάσεις. Λίγο πολύ τα μέτρα αυτά τα περιμέναμε. Η παρουσία πολύ υψηλών κρουσμάτων, πάνω από 1000, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, είναι ορισμένοι νομοί που πραγματικά είναι στο κόκκινο. Η μειωμένη αντοχή πια του συστήματος υγείας επιβάλλει παράταση των μέτρων. Πιστεύω ότι από τις 14 και μετά προοδευτικά θα ανοίξει το λιανεμπόριο για να μπορέσει να κινηθεί η οικονομική ζωή της χώρας, που είναι και αυτή μια σημαντική παράμετρος, αλλά τα σχολεία δεν άξιζε τον κόπο να ανοίξουν για μία εβδομάδα. Τα καταστήματα εστίασης και κυρίως διασκέδασης είναι παρακινδυνευμένο να ανοίξουν, γιατί εκεί υπάρχει μεγάλη πυκνότητα ανθρώπων που ευνοεί τη μετάδοση του ιού. Οι μετακινήσεις διανομαρχιακές, λοιπόν, επίσης αποτελούν ένα μεγάλο πρόβλημα. Σκεφτείτε ότι η Λάρισα είναι 2 ώρες από τα Γιάννενα και έχει κάθε μέρα πάνω από 100 κρούσματα, οπότε αν υπάρχει ελεύθερη επικοινωνία και νομοί όπως οι δικοί μας που έχουν λιγότερα κρούσματα θα τα αυξήσουν. Επομένως, λίγο πολύ είναι μέτρα τα οποία παίρνει κανένας οπωσδήποτε, με την ελπίδα ότι σιγά σιγά από το Γενάρη θα ξεκινήσει ένας εμβολιασμός. Αυτό θα κρατήσει κάποιους μήνες, γιατί μέχρι το Πάσχα, για να εμβολιαστεί ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού, κυρίως οι ευάλωτες ομάδες, για να μπορέσει να δημιουργηθεί αυτή η ασπίδα προστασίας, η οποία μπορεί να περιορίσει τη μεταδοτικότητα του ιού και να μπορέσουμε να γυρίσουμε σε μια κάποια κανονικότητα.